Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι δεν θα κάνω κατάκτηση του χρόνου και σας ευχαριστώ και για την ανοχή και την πρόνοια εκ των προτέρων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταθέτουμε σήμερα σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, οι οποίες προέκυψαν από εκτεταμένη διαβούλευση που είχαμε με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πάνω στο νόμο 4339 του 2015. Η σημερινή τροπολογία έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι μετά την ψήφισή της μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση. Θα ακολουθήσει σε πάρα πολύ λίγες μέρες η δημοσίευση της προκήρυξης και θέλω να πω ότι είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του έτους, δεν νομίζω ότι θα μπούμε στο επόμενο, θα έχουμε και τη διεξαγωγή της πολυθρύλητης διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία θα βγάλει επιτέλους αυτή την τροπή από το τηλεοπτικό τοπίο και το συνολικά από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Καταλήξαμε στις συγκεκριμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις έπειτα από εξαντλητική συζήτηση με την ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όπως ακριβώς την είχε την ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας στις αρχικές ρυθμίσεις του νόμου 4339, ο οποίος θα εφαρμοστεί και στην προκειμένη περίπτωση. Και βεβαίως, εδώ θα ήθελα να πω σε όλο το σώμα, καλωσορίζοντας καταρχήν τη θετική τοποθέτηση από το ποτάμι, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει στελεχωθεί από ανθρώπους που δεν πρότεινε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή μάλλον από ανθρώπους που πολύ λίγο πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρότειναν και τα άλλα κόμματα. Και κατέληξε σε κάποιες ομόφωνες αποφάσεις, τις οποίες νομίζω ότι όλες οι πτέρυγες, οι δημοκρατικές πτέρυγες της Βουλής, οφείλουν να υποστηρίξουν, να χειροκροτήσουν και να στείλουν και ένα σήμα προς όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς ότι δεν θα βρουν πολιτικό αποκούμπι για να υπονομευθεί για άλλη μια φορά η προσπάθεια της πολιτείας να βάλει τέλος στην παραβίαση του συντάγματος. Αυτό νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμίζω, τιμή εκκίνησης 250 εκατομμύρια. Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων 400 άτομα, πράγμα που θα ενισχύσει την απασχόληση σε αυτόν τον καταταλαιπωρημένο κλάδο της οικονομικής μας ζωής, τον κλάδο των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, με την τροπολογία καταργείται η κατηγορία ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου, δηλαδή όποιος θέλει να έχει δισογραφικό πρόγραμμα πρέπει να πάει στο γενικό περιεχόμενο. Δηλαδή, όποιος θέλει να έχει δημοσιογραφικό πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία και να μην ελπίζει σε άλλη για να πάρει θεματική άδεια ειδήσεων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, νομίζω ότι αυξάνεται και η αξία της άδειας και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δικαίωμα συμμετοχή στη διαδικασία επίσης θα έχουν εταιρείες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ώστε να είναι ευχερέστερος ο έλεγχος τους. Κύριε Αμυρά, επειδή κάνατε μια αναφορά πριν, είναι πάρα πολύ ενδελεχής ο έλεγχος. Συνέβη και στο διαγωνισμό της 30ης Αυγούστου. Κατά τη γνώμη μας, με την συγκεκριμένη τροπολογία θωρακίζεται περαιτέρω. Υπάρχει μια τροπολογία επίσης η οποία έχει κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να εφαρμοστεί, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συμπεριληφθεί στις νομοτεχνικές βελτιώσεις, η οποία λέει ότι αν δεν απονεμηθεί κάποια άδεια στην διαδικασία, δηλαδή αν προσέλθουν για παράδειγμα 6 ενδιαφερόμενοι και περισσέψιμη άδεια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υποχρεούται να την επαναπροκηρύξει αμέσως μόλις εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Εάν δηλαδή προκηρυχτούν και αποδοθούν 6 άδειες και μείνει μία ορφανή, την επόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος από οποιονδήποτε πρέπει να γίνει επαναπροκήρυξη για την μία άδεια που εντός εισαγωγικών περίσσεψε από την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία. Γίνεται σαφές και στο νόμο ότι για όλη τη διάρκεια ισχύω των δημοπρατούμενων αδειών δεν θα προκηρυχθούν επιπλέον άδειες της ίδιας κατηγορίας. Νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη ρύθμιση, η οποία ακριβώς διασφαλίζει ότι για τη διάρκεια της δεκαετίας, για τη διάρκεια της άδειας, δεν θα υπάρξει εκ μέρους της πολιτείας μια παραβίαση μονομερής των συμφωνηθέντων. Γίνεται απολύτως σαφές και αυτό είχαμε ήδη κινηθεί στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά δεν ήρθε τελικά στη Βουλή να ψηφιστεί και καλό όσους έχουν με το θέμα ασχοληθεί να το ανακαλέσουν στη μνήμη τους.
γίνεται σαφές ποιο είναι το χρονικό όριο λειτουργίας των καναλιών τα οποία δεν θα συμμετέχουν ή θα συμμετέχουν ανεπιτυχώς, ενώ είναι ήδη λειτουργούντα, στην διαγωνιστική διαδικασία. Και η διάρκεια αυτή καθορίζεται στους 3 μήνες, είτε μετά την προκήρυξη, είτε μετά την αδειοδότηση, εάν πρόκειται για κανάλι που συμμετείχε και δεν αδειοδοτηθήκε. Και βεβαίως, και εδώ τώρα νομίζω ότι αυτό ήταν μια πληγή η οποία θα έπρεπε και με την πρόνοια του νόμου να μην μπορεί να ανοίγει, απαγορεύεται η μεταβολή της φυσιογνωμίας του προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των καναλιών που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Να θυμίσω ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν, δυστυχώς παραπάνω από μία φορά, φαινόμενο καναλιών τα οποία κοιμήθηκαν με περιφερειακή άδεια και ξύπνησαν με πανελλαδική. Απλώς μόνο μέσω σκοτεινών διαδρομών και τηλεφώνων που σηκώνονταν, και τότε δεν είχαμε πολιτικές εξεγέρσεις βέβαια και διαμαρτυρίες μέσω των τηλεοπτικών σταθμών και των τηλεοπτικών εκπομπών, αυτές οι ντροπές γίνονταν. Διότι είχαμε και μία ντροπιαστική σύνθεση και μη νόμιμη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Από λειτουργούς οι οποίοι εξέθεταν την πολιτεία με τις αποφάσεις και τις παραλήψεις τους. Αυτή ήταν δυστυχώς η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα και από αυτό το βήμα, για ακόμα μία φορά, χωρίς μισόλογα, χωρίς περιστροφές, να πω ένα μπράβο στους ανθρώπους που συναποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Διότι έχουν κάνει πολύ περισσότερα βήματα ως ανεξάρτητη αρχή από όσα είχαν γίνει στη χώρα μας δυστυχώς για πολλές δεκαετίες. Είμαστε στα τελευταία στάδια συγκρότησης της προκήρυξης. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Βγάλαν ομόφωνες αποφάσεις και για τον αριθμό των αδειών και για το ελάχιστο τμήμα το οποίο ορίζεται στο ύψος του τμήματος που πετύχαμε με τον περσινό διαγωνισμό. Και νομίζω είμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι και από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής θωρακισμένη και ομόφωνη η απόφαση. Και κυρίως νομίζω ότι διαμορφώνονται και οι όροι συνένεσης στο πολιτικό σκηνικό. Δεν προσφέρεται κατά τη γνώμη μου πλέον το θέμα για δημιουργία εντυπώσεων. Και βεβαίως δεν προσφέρεται και για την προσφυλή τακτική ορισμένων οι οποίοι πάνε στην μέθοδο βρίζω-ψηφίζω. Σηκώνουν τους τόνους ορισμένοι για να υπάρξουν οι εντυπώσεις, να κοπούν μερικά βίντεο και να παίξουν ενδεχομένως στα κανάλια και να διαχειριστούν στο διαδίκτυο, και όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας τοποθετούνται θετικά. Νομίζω λίγο σεβασμός και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν δεν θα έβλαπτε, θα ανέβαζε το κύρος του Κοινοβουλίου και θα έστελνε και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα πράγματα νομίζω θα αλλάξουν. Τέλος, και εδώ θα ήθελα να κάνω μία έκκληση η οποία δεν αφορά τις τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκα, οδεύουμε προς τη σωτηρία του Ταμείου των Εργαζομένων στον τύπο του ΕΔΟΕΑΠ. Μία υπόθεση την οποία κάποιοι τη θεωρούσαν δυστυχώς χαμένη. Το Ταμείο σώζεται με βάση την κυβερνητική πρόταση, όπως τονίζει και με ανακοίνωσή της η ΕΣΥΕΑ. Και, πολύ λυπάμαι που θα το πω, ας αντιδρούν και ας εκβιάζουν κάποιοι εκδότες, χρησιμοποιώντας πάλι ως ασπίδα, νομίζουν, τους εργαζόμενους. Είναι εκδότες, δυστυχώς, που είχαν συνηθίσει στο τσάμπα. Τσάμπα άδεια, τσάμπα εισφορές. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, και εδώ πέρα θέλω να κάνω για άλλη μια φορά έκκληση στον πολιτικό κόσμο. Να υψωθεί ένα τείχος απέναντι σε αυτές τις λογικές. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ταλαιπωρία, να δίνουμε τέτοια μάχη με τους θεσμούς, ούτως ώστε αυτό το ταμείο να διασωθεί, και εδώ πέρα να δίνουμε ή να κλείνουμε το μάτι σε τέτοιες λογικές. Ούτε η σιωπή είναι χρυσός. Θέλει ξεκάθαρες τοποθετήσεις, υπεύθυνες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Απευθυνόμαστε λοιπόν κυρίως στους βουλευτές και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους καλούμε και την τροπολογία για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και τη ρύθμιση για τον ΕΔΟΕΑΠ να τη στηρίξουν. Πριν κατέβω από το βήμα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου απλώς να καταθέσω στα πρακτικά την επιστολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο μας κατέγραψε και τις συμφωνημένες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Συγγνώμη. Όχι, λέμε ότι θα έρθει. Θα έρθει, θα έρθει, δεν είμαι και από αρμόδιος. Την ερχόμενη εβδομάδα και μετά. Δεν είμαι και ο αρμόδιος. Ενημέρωση έκανε ο Υπουργός και επ' αυτού του θέματος κουβέντα δεν θα ανοίξει.
Όχι, να μην ανοίξει, αλλά νομίζω κύριε Πρόεδρε, και ολοκλήρωσα, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία πραγματικά εδώ να γίνει μια μεγάλη τομή μέσω ευρύτατων πολιτικών συνενέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.